Γεια σας! Μαντούλα, γεια σου, τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, Δημήτρη. Είσαι πάρα πολύ καλά. Γιατί έχεις ντυθεί σαν ταινίστρια? Σαν ταινίστρια είμαι, όντως. Ναι. Επίσης, μπορεί να πούμε ότι έχεις ντυθεί και σαν καμαριέρα. Γιατί έτσι έρχονται καμαριέρες? Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Α! Για το κόνσεπτ ήρθες. Για το κόνσεπτ ήρθες, έτσι. Ναι. Με τα άσπρα εδώ πέρα, ξενοδοχείο, ναι. Καμαριέρα, έτσι. Θα καθαρίσω! Με την καινούρια σκούπα της Hoover, έτσι. Η οποία, πες μου, Μαντώ, τι καταλαβαίνεις από αυτό που βλέπεις? Ότι είναι πολύ designάτη, ναι. Super designάτη. Ναι. Πάρα πολύ ελαφριά. Ναι. Ψηλή. Ψηλή και αδύνατη. Αδύνατη. Μοντέλο. Μα είναι ψηλή και αδύνατη. Είναι ψηλή και αδύνατη μοντέλο. Και να σας πω και κάτι. Εγώ ναι. Αυτές τις σκούπες τις βολεύομαι πάρα πολύ. Λοιπόν. Γιατί φεύγεις από το κλασικό το στυλ ότι λες, θέλω να βάλω μια σκούπα ηλεκτρική στο σπίτι να ρουφήξει τα πάντα. Ναι. Και με το που μπαίνει στο μυαλό σου τέρμα η λογική με την καλωδιάρα και με αυτό το πράγμα που πρέπει να σέρνεις από πίσω, τελείωσες! Το κατάλαβες κατευθείαν, λες, έτσι. Μωράκι μου! Είναι και σαν κιθάρα. Είναι και σαν κιθάρα. Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, ναι. Αυτή είναι αυτό που λες, όπως ναι. Το είπες, έτσι. Ναι. Δεν έχει καλώδιο, δεν έχει μπαταρία. Είναι μια ηλεκτρική σκούπα η οποία αντικαθιστά πλήρως μια κανονική σκούπα στο σπίτι, γιατί μπορεί και ρουφάει όπως μια κανονική σκούπα. Δηλαδή, έχουν κάνει οι άνθρωποι εδώ πέρα της Hoover τις απαραίτητες μετρήσεις και έχουν δει ότι ουσιαστικά η απόδοσή της όταν ρουφάει είναι αντίστοιχη με μια σκούπα που λέγαμε παλιά με τα βατ, 2.500 βατ. Έλα. 2.500 βατ. Δουλεύει κάνει δουλίτσα. Κάνει δουλίτσα. Δουλεύει με μπαταρία λιθίου. Είναι πάρα πολύ εύχρηστη. Ναι. Έτσι, η μπαταρία είναι επαναφορτιζόμενη. Mm-hmm. Θέλεις περίπου 4 ώρες να τη φορτίσεις. Για να φορτίσεις πληρώς. Ναι. Ποιο είναι το καλό όμως τώρα? Ποιο? Πόση ώρα υπολογίζω ότι μπορεί να δουλεύει με την μπαταρία λιθίου? Λοιπόν. Έλα. Με την μπαταρία λιθίου, ναι. Μία ώρα γεμάτη. Και βάλε. Μια μισή. Και βάλε. 2 1/4. Κόψε κάτι. Πήγε παραπάνω βήμα τώρα. Μία ώρα και 40 λεπτά. Έλα, ρε, μα το 2 ώρες είναι τώρα. Δύο ώρες. Πήγαινε καλά, πήγαινε μισή ώρα. Συνεχόμενε. 2 ώρες. 120 λεπτά λοιπόν βγάζει μία πλήρη φόρτιση. Το οποίο σημαίνει, άμα τα υπολογίσει, πόση ώρα θα σκουπίσει. Γιατί οι περισσότερες, ας πούμε, κρατάνε 1/4, μισή ώρα. Full. Ναι. Αυτά είναι τα σκουπάκια που λες. Αυτό δεν είναι σκουπάκι, είναι κανονική σκούπα. Δεν βγαίνει αυτό. Όχι, είναι κανονική σκούπα, η οποία δουλεύει σαν κανονική σκούπα, ρουφάει σαν κανονική σκούπα, ναι. Δουλεύει για 2 ώρες όπως σου είπα. Ναι. Εσύ πόση ώρα, ας πούμε, σκουπίζεις στο σπίτι, πόση ώρα σου λοιπόν, παίρνει στο σπίτι? Λοιπόν, θα σου πω, το σαλόνι για να το σκουπίσω με παίρνει... Τα κουζίνα, με παίρνει 5, από το κάμαρα 5. Μισή ώρα. Το οποίο σημαίνει ότι εδώ πέρα, με τα 120 λεπτά που έχεις, έχεις περίπου κάθε 4 μέρες θα τη φορτίζεις. Και το καλό είναι, ρε παιδί μου, ότι την έχεις τη σκούπα πίσω από την πόρτα, πίσω από το ψυγείο για παράδειγμα. Χωράει και παντού, εξχωρίζει. Χωράει παντού. Την έχεις εδώ πέρα. Την κουτσούτσα που είχαμε εκεί πέρα και τη βάζαμε στο πατάρι και μετά την ξαναβγάζαμε. Yeah, και μαζεύεις, να μαζεύεις τα καλώδια, να βγάζεις τη σωλήνα, να βάζεις το τηλεσκοπικό σωλήνα μπροστά. Να σκύβεις, να κάνεις, να δείχνεις, να μπλέξεις με το καλώδιο, αν θα φτάνει, δεν θα φτάνει. Έτσι. Να κάνει φασαρία. Να κάνει φασαρία. Να βγάζει και ζέστη. Γιατί κοίτα τώρα πώς δουλεύει όλη η ιστορία, έτσι. Μαντώ. Την έβγαλα πάρα πολύ εύκολα, στέκεται όρθια. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Στέκεται όρθια. Την έβαλα κατευθείαν πίσω από την πόρτα. Την ώρα που θέλω να σκουπίσω κάτι, για παράδειγμα, φτιάχνω μακαρόνια στο σπίτι. Ναι. Λέω το. Αχ, μην πετάξει πάλι τα μακαρόνια. Όχι μακαρόνια, ναι. Δεν θα πετάξω μακαρόνια. Αλεύρι. Φτιάχνω μακαρόνια και μου πέφτει λίγο αλευράκι κάτω. Στα μακαρόνια σου βάζει αλεύρι, εσύ. Όχι, τα φτιάχνω. Άμα τα φτιάχνει μόνο. Είδε. Αφού έχουμε μάθει εδώ πέρα, φτιάχνουν και μακαρόνια, έτσι. Έχει εδώ πέρα ένα διακοπτάκο. Ναι. Περίμενα. Θα ξεκινήσουμε να σκουπίσουμε για να καταλάβει ότι δουλεύει όπω δουλεύουν οι κανονικέ σκούπε. Έχει εδώ πέρα το διακόπτη, ο οποίο διακόπτη σου λέει πάτωμα και χαλί. Έτσι, ναι. Και το κουμπί το turbo για να το τουρμπίσει λίγο παραπάνω. Ναι. Το βάζει εδώ πέρα στο floor. Το βάζω εδώ πέρα στο carpet ή στο floor. Κοίτα να δει τι γίνεται εδώ πέρα. Συγγνώμη, μόνο αυτό το χώρο. Ναι. Εδώ είναι στο πάτωμα. Στο πάτωμα. Δεν περιστρέφεται. Το βλέπει, Άλεξ. Ναι, ναι. Δεν περιστρέφεται αυτό που έχει. Έχει ένα μπουρτσάκι από κάτω. Άμα το βάλω, περίμενε στο carpet εδώ. Περιστρέφεται το μπουρτσάκι και ανάβουν τα λαμπάκια. Έχει και λαμπάκια μπροστά. Α, για να φωτίζει. Και μπορώ να το βάλω εγώ εδώ. Να πατήσω το turbo. Ναι. Και κοίτα εδώ μέσα πώς θα το μαζέψει. Το βάλω το αλεύρι γιατί φαίνεται κιόλας. Ναι. Που το γεμίζει, το βλέπεις. Ναι. Είναι κυκλονικό το σύστημα. Με μία μόνο με ένα μόνο πέρασμα, Τελείωσα. Μετά αυτός ο κάδος βγαίνει. Αυτός ο κάδος βγαίνει από εδώ. Όχι, δεν βγαίνει. Τον αφήνεις έτσι πάντα, να το σκούπεις. Αυτός ο κάδος βγαίνει από εδώ. Ναι. Έτσι. Το αδειάζεις. Και πλένεται και ο κάδος και το φίλτρο που έχει εδώ πέρα. Τέλεια. Κανονικά.
Οπότε δεν έχεις... δεν είναι ανταλλακτικά. Δεν έχεις ανταλλακτικά, δεν έχεις τίποτα, δεν έχεις τέτοια έξοδα. Οπότε το χρησιμοποιείς συνέχεια με αυτόν τον τρόπο. Είναι πάρα πολύ αθόρυβο, όπως το είδες μόνη σου. Εξαιρετικά αθόρυβο. Και είναι πάρα πολύ βολικό και στο κομμάτι εδώ πέρα το πόσο εύκολα μπορεί να το μετακινήσει. Γιατί άμα δεις εδώ πέρα πώς δουλεύει όλο αυτό εδώ πέρα. Γυρίζει και μπροστά, κατεβαίνει μέχρι κάτω. Μπορεί να το βάλεις ακόμα και κάτω από το καναπέ. Και τι λένε, καναπέ. Δημήτρη μου, όποιος γυρίζει... Σφυρίζει. Μυρίζει. Α, μυρίζει. Τα μυρίζει όλα και τα ρουφάκια. Έτσι θα το βάλω εδώ πέρα στο φλόρ, θα το βάλω μυρίζεται εδώ στο τη βρωμιά. Πάτωμα. Κοίτα τώρα εδώ. Δεν ακούει, είμαι στο τούρμπο τώρα. Αυτό είναι το πιο δυνατό του δηλαδή. Το τούρμπο, το οποίο το ξεκολλάει το πάτωμα. Αυτό είναι το πιο δυνατό του και δεν ακούγεται κιόλας. Δεν ακούγεται καθόλου. Και το σύστημα που ουσιαστικά έχουμε εδώ πέρα και, για να μπορεί να ρουφάει με τόση δύναμη ας πούμε, και να δουλεύει όπως μια κανονική σκούπα 2.500 βατ που κάναμε τη σύγκριση είναι γιατί η απόσταση που έχει το μοτέρ. Το μοτέρ είναι εδώ μέσα, πάνω από τον κάδο. Έτσι. Ναι. Σε σχέση με το πέλμα είναι πάρα πολύ μικρή. Άμα σκεφτείς πού είναι το μοτέρ στην κανονική τη σκούπα. Πού είναι, το μοτέρ. Είναι στο, εκεί πέρα, στο μεγάλο. Αυτό, στο σχέση μέσα, της σκούπας, είναι μέσα. Ναι. Και μετά έχεις ένα μεγάλο σωλήνα. Ναι. Ο οποίος είναι ξέρω εγώ πόσο, είναι ένα μέτρο. Ναι. Και μετά άλλο ένα μέτρο, άλλο ένα μέτρο ο τηλεσκοπικός σωλήνας, έχει 2 μέτρα απόσταση. Ναι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να βάλει πολύ μεγάλη δύναμη για να μπορέσει να μετακινήσει τη σκόνη από κάτω, να στείλει, να τραβήξει με δύναμη αυτά τα 2 μέτρα. Εδώ πέρα η απόσταση που έχει είναι. Εσύ να σου πω κάτι. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι για. Συγγνώμη, θα το πω τώρα ναι. Για τη φουκαριάρα τη μάνα μου. Ναι. Έτσι. Η οποία, πάρα πολύ, η οποία ρε παιδιά έχει τη μέση της και δεν μπορεί να σκύβει. Θυμάσαι όπως κάναμε τότε που ήμασταν έτσι και φεύγαμε με λιμάνι. Με το ένα χέρι. Παιδιά είσαι με το ένα χέρι, είσαι με το βάλτε τηλέφωνο να, εδώ. Με το τηλέφωνο δεν σε ακούει κανένα άλλο, το κάνει σκούπα έτσι. Παιδιά σου λέει πού είσαι, λέω εγώ. Αγάπη μου είμαι στο σπίτι και, βάζω, και έχω βάλει σκούπα. Άντε μου λέει ψέματα. Όχι αγάπη μου, αλήθεια σου λέω. Αμάζωσε και εκεί πέρα λίγο. Α. Και τα λαμπάκια είναι εδώ ότι πρέπει. Κοίτα εδώ πώ ωραία φωτίζει. Κάνει εδώ πέρα την αντανάκλαση. Ναι. Το βλέπει. Κάνει για την αντανάκλαση εκεί πέρα. Στα σκοτεινά σημεία. Εκείνα τα σημεία δηλαδή που είναι οι γωνιές που ποτέ δεν τα καθαρίζετε και μπορεί να έχουν ψοφήσει κατσαρίδες. Όχι γιατί τόσο πολύ ρε φίλε, δεν καθαρίζονται ποτέ. Ουσιαστικά. Εμένα μου έχει συμβεί αυτό. Σπίτι σου, Ναι. Ο Παναγία μου καθαρίζει ποτέ. Παιδιά, συγγνώμη, δεν είχε κάνει απολύμανση η πολυκατοικία. Α, γι' αυτό. Επειδή ρε παιδί μου πάντα πρέπει να ξέρει πόση ώρα αντέχει, ναι. Έτσι, εδώ μπροστά από κάτω, ναι. Με το που θα την ανοίξει, έχει αυτή εδώ πέρα την οθονίτσα που σου δείχνει τη στάθμη τη μπαταρία. Okay. Ναι. Έχει τέσσερις κλασικές. Εμείς δεν το έχουμε φορτίσει full. Όχι, δεν το έχουμε φορτίσει full. Το έχουμε φορτίσει στις 3 μπάρες, τώρα το έχω εδώ πέρα. Και το όταν πατήσω το turbo, ανάβει και το κουμπάκι το turbo για να ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα. Και όταν το βάλεις για φόρτιση, ναι. Ανάβει αυτός εδώ ο δείκτης, κάτι ναι. Περίμενε. Εδώ πέρα είναι ο φορτιστής, τον έχουμε εδώ πέρα στην πρίζα και από πίσω. Εκεί πέρα. Α, μόνο ένα καλώδιο. Ένα καλώδιο. Κάποια... Δεν έχει κάποια βάση. Όχι. Έτσι όπως είναι, την αφήνεις εκεί. Να φορτίσει και ανάβει το λαμπάκι από κάτω. Τώρα βέβαια δεν χρειάζεται να φορτίσουμε. Εμείς κάναμε εδώ πέρα δύο λεπτά. Με 2 λεπτά καθάρισμα στο σπίτι, 120 για 2-60 μέρες. Μετά από 2 μήνες θα χρειάζεται να την ξαναφορτίσουμε. Άμα καθαρίζουμε 2 λεπτά. Όντως. Βλέπεις πόσο ωραία στέγεται. Κρύβεται πολύ εύκολα πίσω από πόρτες, πίσω από ψυγεία. Παράθυρα. Πίσω από. Τι παράθυρα. Παράθυρα, αυτά που ανοίγουν. Α, ναι, αυτά, ναι, μπράβο. Okay. Καταρχήν είναι μέσα φουτουριστικό σε, το μέσα σχέδιο. Σε, μέσα σε ντουλάπα. Έτσι την έχεις πάντα φορτισμένη, ξέρεις πάντα πόση μπαταρία έχει. Φορτίζεται 4 ώρες, το οποίο σημαίνει ρε παιδί μου ότι απλά. Ναι, στο σαλόνι. Εσένα θα ταιριάζει και με το σαλόνι. Τόσοι άλλοι ήταν δίπλα εκεί πέρα από τα φωτιστικά που έχει. Έχει δίπλα τα φωτιστικά. Ναι, μια χαρά. Τέλειο. Πολύ ωραίο. Θα μου και... το πάρει δώρο. Όχι. Γιατί? Την κρατήσω για μένα, ναι. Θα την κρατήσει. Μπράβο Δημήτρη, συγχαρητήρια. Τι να την κάνει εσύ τη σκούπα, ρε Δημήτρη, που δεν βάζει σκούπα στο σπίτι. Εγώ! Εσύ! Α σου πει ένα νοικοκυρά! Πρέπει να πάρω αυτήν! Εσύ που είσαι νοικοκυρά που έχει τι κατσαρίδε στο σπίτι σου. Αχ, κυρία Μιρέλα, μισό λεπτό να τη δείξω στην κυρία Μιρέλα. Ποια είναι η κυρία Μιρέλα? Η καθαρίστρια. Α, καθαρίστρια. Κυρία Μιρέλα, τέρμα πια στη σκούπα και στο φαράσι. Ορίστε εδώ, εδώ θα σας πάρω εγώ αυτήν εδώ τη σκουπίτσα. Ναι. Να έχετε να σκουπίζετε με την ψυχή σας όταν έρχεται στο σπίτι μου. Γιατί ξέρεις, έχει το σπίτι μου έχει κιλά σκόνης. Κιλά σκόνης. Και τρίχες από κάτω δικές μου τη σύμπα. Τι να κάνουμε, μαδάμε κιόλας. Είναι το επόμενο βήμα, είναι το μέλλον ναι. Των σκουπών της σκούπας. Γιατί? Είναι εύκολη στη χρήση, είναι ελαφριά, είναι αθόρυβη. Όμορφη. Ρουφάει όπως μια κανονική σκούπα. Δεν παίρνει ανταλλακτικά, δεν έχει κόστη έξοδα φουτουριστική, και αυτά όπως για τις σακούλες και τέτοια. Και ρε παιδί μου, designate. Άμα το λέγανε αυτό στη μάνα μου πριν 20 χρόνια που θα βγαίνανε τέτοιες σκούπες, δεν θα με πίστευε. Αυτό. Πολύ ωραία, παιδιά. Να την πάρετε, κάντε subscribe στο κανάλι μας και άμα έχετε καμία απορία ή κάποιο σχόλιο που θέλετε να μας πείτε, από κάτω ξέρετε εσείς τα σχολιάκια σας. Εννοείται. Αυτά. Άντε, γεια σας. Φιλάκια. Ρε Μαντώ, αφού περιμένουμε να μας έρθει μια σκούπα κάθε φορά.
αδερφό μου έχει πει να έρχομαι μισή ώρα πριν και να καθαρίζω το πλατό. Δεν αφού δεν φέρνει τη Μιρέλα εδώ πέρα. Γιατί καθαρά είναι! Έλα! 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 Κοιτάξτε με τι ωραία φώτα φωτιζόμαστε εδώ για να βγαίνουμε έτσι υπέρλα. Φωτίζομαι τώρα εγώ εδώ. Τι φωτίζεσαι, πώς φαίνομαι, σαν την αναβίση στο κλίμα, τροπικό μου κλίμα. Ίδια. Η κρεματοκάμαρα, αλλά πέντε το μπουντουάρ. Το μπουντουάρ. Τι είναι το μπουντουάρ. Εκεί πέρα βάζει τα ρούχα τη, ρε φίλε. Είναι εκεί πέρα. Αυτό είναι το μπουντουάρ. Σαν του κυνηγού, α πούμε, που είναι πάνω από το θύραμα καθόμαστε για να βγάλουμε φωτογραφία.